Πώς το πω, Τσίπρας! Λέμε και καμιά αστειότητα! Είδα τι μαλακίες λέγονται αστειότητες! Είδες! Αστείος είσαι! Που μου παραπονιέσαι που σε λένε μαλάκα! 3.500 υπάλληλοι τώρα λέει πλεονάζονται! Δεν έχουμε καμιά διακοσαριά βουλευτές είναι πλεονάζοντες. Τι. Και να δουν τώρα πώς θα τους απολύσουν. Αλλά δεν ξέρω, ξέρω να προσλαμβάνουν τα δικά τους παιδιά. Να απολύσουν δεν το έχουμε δοκιμάσει ποτέ. Μπορεί να μπερδευτούν, να απολύσουν και κανένα δικό τους. Και κανέναν άχρηστο, δεν ξέρεις ποτέ. Εγώ έχω άλλο σχέδιο πάλι. Τα έχουμε που τα έχουμε, τα ΚΕΠ και λειτουργούν. Τα κρατάμε και να απολύσουμε το υπόλοιπο δημόσιο. Είδες γλυκά γλυκά πως αποφεύγεις τη φύρα. Πάντως λέει δεν μπορούν να ελέγξουν όλα τα ένα, το υφορείς, υφοριακή, το πρόστιμα, τα όλα αυτά. Εγώ νομίζω αυτό το κράτος θα έπρεπε να έχει μόνο ελεγκτές και ελεγκτές ελεγκτών. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Και πανεργόμεθα. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτό είναι υπάλληλοι, ρε παιδί μου. Σκόνονται, αλλάζουν καρέκλες και γραφεία και ξαναπροτείνουν στον κοσμάκι να τους δώσει τα λεφτά τα οποία δεν έχει. Αυτό είναι. Από 4.500 ευρώ ξεκινούν οι μισθοί στην Κομισιόν, φτάνουν μέχρι 18.000. Παραξήγηση! Ο Μέργος για αυτά μιλούσε. Μάλλον. Και ο Ζιρινόφσκι δεν ήταν λέει μετεωρίτες, αλλά οι Αμερικανοί. Δεν έχει υπόψη του το ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Βέβαια, όπως καταλάβατε, θα ζήσουμε τη βδομάδα των δημοσιογράφων αστρονόμων, αστροφυσικών. Μπορεί και αστρολόγο, δεν ξέρω. Και ο ρωσικός μετεωρίτης, και ο ρωσικός μετεωρίτης. 190 δις λέει κοστίζουν αυτοί οι μετεωρίτες που πέσαν στη Ρωσία. Το δικό μας το φωνάξαν και στο Χάρβαρντ, διδάσκει πλάκα μας κάνει. Κατά τα άλλα, Άρης Γοργοπόταμος 1942. Κουκουλοφόρης Σκουριές 2013. Τι δεν καταλαβαίνω. Πάντως η μία εκδοχή λέει ότι η εταιρεία στις Σκουριές δεν έχει καμία σχέση με την ανάπτυξη. Σαν να ανατινάσεις στο σιδηροδρομικό σταθμό όταν ο άλλος θα έρθει από το λιμάνι. Τώρα δεν ξέρω αυτό, αλλά θα σταθμεύει κλούβα στις Σκουριές, στο δάσος. Έχει την εθνική για τους αγρότες στα χωράφια. Μήπως η μυστικό σχέδιο να φύγουν τα μάτα από τις πόλεις. Τι να σας πω. Ζούμε στη χώρα που όλοι συμφωνούν να γίνουν επενδύσεις και όλοι διαφωνούν ως προς την επένδυση. Ο Πάπας αποχαιρέτησε, μαζεύτηκε κόσμος. Πόσος κόσμος μαζεύτηκε, είδε να διαμαρτυρηθεί για μία χαμένη θέση εργασίας. Οι Πορτογάλοι, ωραίοι, μέσα στο κοινοβούλιο τραγουδούσαν αυτά τα τραγούδια, λέει τότε που. Άντε κι εμείς να μην στο κοινοβούλιο τραγουδήσουμε το πότε θα κάνει ξαστεριά. Μην το ξεχάσετε όταν θες την μπροστά στην κάλπη όμως. Ωραία και αυτή η έκθεση Πινάκο, λέει του Ιδρύματος Θεοχαράκη, 48 λέει σπουδαίοι που ζωγραφίζουν αυτά τα καλά. Πολύ μου αρέσουν όλα αυτά με την τέχνη και τη ζωγραφική. Όπως είπε και ο Αβραμόπουλος, είναι μια ελπίδα μέσα στη ζωφερή ατμόσφαιρα που ζούμε. Αυτή η έκθεση Πινάκων. Τα ακούς, κυρία Μαρία, από τα καμίνια. Να πας να πάρεις ελπίδα. Αυτά για τον Φιλιππίδη τον είδατε στην Κατρίτς. Δεν σας τα έλεγα εγώ ότι είναι πολύ καλός το ποιος. Θα το πει και μόνος του ίδιος για τον εαυτό. Η φωτό της ημέρας. Δεν θα πω πως τον έπαιξα, παρότι τον έπαιξα εκπληκτικά. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.